48 χρόνια μετά, η κυρία Τρουλινού, με μεγάλη συστολή, αλήθεια είναι, δέχτηκε να μας πει δύο κουβέντες που δεν είναι ούτε πολιτικές, είναι ανθρώπινες ζεστές, όπως η ανάρτησή της για που μας συγκλώνησε, είναι η ημέρα Παρασκευή προς Σάββατο, δηλαδή πριν τις 3 τα ξημερώματα, πριν την είσοδο του ΤΑΝΚ. Και κυρία Τρουλινού, καλημέρα. Καλημέρα και... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι δεν το συνηθίζετε καθόλου. Και γι' αυτό Πρώτη φορά μιλάω στο ραδιόφωνο. Κυρία Τρουλινού, μας συγκλώνησε η ανάρτηση, γιατί με πολύ απλό τρόπο περιγράφει το κλίμα εκείνων των ημέρων. Και θέλω να σταθούμε έτσι στο λίγο χρόνο που απομένει, λίγο σε αυτό που ακούσαμε και από την κυρία Βαλαβάνη. Αυτή την ανθρώπινη αλυσίδα νεότερων παιδιών για λίγες ώρες πριν μπει το ΤΑΝΚ. Είναι έτσι? Ναι. Πραγματικά έτσι έγινε. Επειδή καταλαβαίναμε από το απόγευμα ότι είχε βαρύνει το κλίμα και ότι κάτι θα γινότανε, δηλαδή δεν θα άφηναν το Σαββατοκύριακο να περάσει έτσι, άρχισαν σιγά σιγά να ζητάνε από τα μεγάφωνα και να το συζητούμε και μεταξύ μας, εάν θέλουν κάποιοι να αποχωρήσουν. Αλλά όσοι είχαν αποφασίσει ότι έπρεπε εκεί να είναι, αποφασίσαμε ότι πρέπει να μείνουμε μέχρι το τέλος. Και στο βράδυ πια, όταν άρχισαν να πέφτουν τα κρυγόνα, ανάβαμε τις φωτιές, ρίχναμε τα νερά, όλα αυτά για να κάπως να βελτιώσουμε τις συνθήκες, κατέβηκε η Νάντια και μου είπε ότι επειδή χαρά υπάρχουν τραυματίες και θα πρέπει αυτούς να τους βγάλουμε έξω από το Πολυτεχνείο, αλλά να βγουν με έναν τρόπο χωρίς να δημιουργήσουμε πανικό στον κόσμο που είχε μείνει, να βρούμε άτομα της απολύτου έτσι εμπιστοσύνης, και οι πιο πολλοί είμαστε κριτικοί, αν θυμάμαι καλά, εκεί, και νέα παιδιά που είχαν μπει, να φτιάξουμε αλυσίδες μπροστά στη μικρή πύλη που είναι δίπλα στο, στη μεγάλη πόρτα του Πολυτεχνείου, και να μεθοδευμένα, ας πούμε, να βγουν αυτά τα φορεία. Αυτό και κάναμε. Με την Άντια, με τον αδερφό μου τον Θεόφιλο, η Φόφη Ταμιολάκη, η Μαρία Ταμιολάκη, πάρα πολλά παιδιά, γνωστά έτσι ρακλιωτάκια, και πραγματικά κατέβηκαν τα φορεία και προσέξαμε τότε για πρώτη φορά ότι κάποια από αυτά ήταν σκεπασμένοι, δηλαδή είχαν στο πρόσωπό τους ένα σεντόνι, που αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να ήταν και νεκροί. Και έγινε αυτή η μεταφορά. Παγώσατε? Ναι, παγώσαμε. Δηλαδή, εγώ ρώτησα με τον αδερφό μου ότι τι σημαίνει αυτό, είναι νεκρή. Δεν απάντησε βέβαια, απλώς κοιταζόμαστε. Ξέραμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και η Νάντια είχε πει ότι πρέπει να τραγουδάμε το γελαστό παιδί. Και φυσικά οι φωνές μας δεν έβγαιναν, γιατί επί τρεις μέρες φωνάζαμε όλο το πρωί συνθήματα. Και το βράδυ δεν κοιμόμαστε, γιατί παίρναμε μέρος στις συνελεύσεις που γινότανε. Γινόταν δύο συνελεύσεις, μία ήταν η εργατική και η άλλη ήταν των φοιτητών. Μια άμεση δημοκρατία δηλαδή υπήρχε και διατυπώνονταν διάφορα αιτήματα. Αν σας πω, κύριε Σαχίνη, ποιο ήταν το πρόβλημα που μας απασχολούσε, θα γελάσετε. Φανταζόμαστε δηλαδή πώς πρέπει να είναι η εξουσία, η κυβέρνηση, όταν θα έρθουμε στην εξουσία. Αστείο που φέρε τώρα που το σκέφτομαι. Τώρα που το σκέφτεστε, τότε όμως όχι. Ζούσατε... Παιδιά δηλαδή 20-25 χρονών που έπρεπε να αναλάβουν τη σωτηρία της χώρας, γιατί μεγαλύτερη πολιτική, αυτό που τους απασχολούσε, ήταν μια δημοκρατικοποίηση του κοινωνικού βίου, και πιθανόν να αρκόνταν μόνο στο να μην μπορεί να μπει κάποιος στο σπίτι σου, να σε πάρει το βράδυ με τις μπιτζάμες σου με ένα περίστροφο στο κεφάλι. Μέχρι εκεί σταματούσαν μάλλον οι βλέψεις τους. Οπότε εμείς θεωρούσαμε ότι ήταν δική μας υποχρέωση να καθορίσουμε αν η νέα κυβέρνηση θα ήταν εργατοαγροτική συμμαχία, αν θα συμμετέχουν και οι φοιτητές. Ήταν ωραίες, πολύ ωραίες εμπειρίες. Όμορφες στιγμές και μεγάλες εμπειρίες. Όμορφες, ναι. Πείτε μου, ναι, σας παρακαλώ, αυτή η ιστορία της αλυσίδας που τραγουδούσατε και το γελαστό παιδί, θυμηθήκατε γιατί τραγουδούσατε. Και ακούσαμε και ονόματα άλλα Ηρακλειωτών. Ναι. Πόση ώρα κράτησε, ένα δύο ώρο? Ναι, πρέπει να κράτησε. Τώρα είναι και τα χρόνια πολλά. Ο χρόνος
λίγο έτσι περίεργους. Μπορούσατε αλλά... να δείτε οι τραυματίες, τα φορεία διεκπεραιωνόντουσαν σε ασθενοφόρα, τους παίρναν Είχαν έρθει ασθενοφόρα απ' έξω μπροστά, είχαν γίνει διαπραγματεύσεις μπροστά με τον Λαλιώτη, θυμάμαι, και με, θυμάμαι ποιος ήταν ο δεύτερος. Άνοιγε η πόρτα, βγαίνανε τα φορεία και οι πιο πολλοί τραυματίες δεν ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο, γιατί δυστυχώς, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια η αμφισβήτηση δεν είναι, δεν πρέπει και δεν πρέπει να είναι πια ως προς το αν υπήρχαν νεκροί, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι, όπως θα το πούμε. Δηλαδή υπήρχαν. Ακούσαμε και αυτό, νεκροί, η ανύπαρκτη νεκροί. 24 νεκροί, με ονόματα πια και διευθύνσεις, όπως λέμε. Αλλά ήταν ο τόπος, λες και έχει σημασία που θα σκοτωθείς. Αν σκοτωθείς μέσα στην αυλή ή αν σκοτωθείς σε 1,5 μέτρο έξω από το Πολυτεχνείο. Για παράδειγμα, θυμάμαι ο Γιώργος ο οικονόμου, ο οποίος είναι τώρα συνταξιούχος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας τον έφεραν από τη Στουρνάρα με χτυπημένο από ένα ακροβολισμένο πάνω στο ξενοδοχείο Ακροπόλ, ένα τραύμα στην αορτή. Διπλό τραύμα, νομίζω, τυφλό τραύμα. Οι πιο πολλοί δηλαδή έρχονταν απ' έξω και πιστεύω ότι δεν έχει σημασία τόσο εάν ήταν μέσα ή έξω. Κυρία Τρουλινού, φοβόσασταν? Σας φαίνεται βλακώδες το ερώτημα σήμερα, ναι, 48 χρόνια μετά? Αλλά τότε... Δηλαδή, κύριε Σαχίνη, τώρα αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το απαντήσω με σιγουριά, γιατί υπήρχε αυτή που λέμε η αφοβία της νιώτης. Ίσως δεν υπήρχε συνειδητοποίηση. Εγώ δεν ήμουν οργανωμένη. Δεν ήξερα δηλαδή το βάθος αυτού του πράγματος, πόσο επικίνδυνο είναι. Το θεωρούσα αυτονόητο. Δηλαδή, θέλω να σας πω απλώς για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε και πάρα πολλοί. Να περάσανε 4.500 κόσμο σε αυτό το τρίμερο. Αλλά μπροστά δηλαδή στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο που κατέβηκε την επόμενη χρονιά στην επέτειο, καταλαβαίνετε τι μικρό ποσοστό ήταν αυτό. Γιατί αν αυτό το 1,5 εκατομμύριο είχε κατέβει την πρώτη μέρα, ίσως και η ιστορία να είχε γραφτεί αλλιώς. Προφανώς. Αλλά... Και ίσως αυτό φοβήθηκαν και το Σαββατοκύριακο, έτσι. Ναι, αυτό φοβήθηκαν, γιατί ο κόσμος δεν θα δούλευε πια. Και εμείς όλη μέρα βάζαμε στα λεωφορεία που περνούσαν πάνω, ξέρετε, αυτά είναι γνωστά πια. Γράφαμε διάφορες μικρές ετικετούλες και τους καλούσαμε. Αλλά και πολλά από τα παιδιά που ήταν μέσα, φοιτητές και εργαζόμενους και μαθητές, ερχόταν εν αγνία των δικών τους. Δηλαδή, θα τους απέτρεπαν, φαντάζομαι, οι δικοί τους αν το ξέρανε. Εγώ όμως, και απαντώ τώρα στο ερώτημά σας για να καταλάβετε, γι' αυτό κατά αυτό το μικρό πρόλογο. Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι της αντίστασης. Η μάνα μου ήταν Πονίτσα και ο πατέρας Μακρονησιώτης. Και όταν πήγα την Παρασκευή το μεσημέρι να κάνω ένα ντουζ με τον αδερφό μου, που μέναμε πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο, ούτε 3 λεπτά στην Πενάκη, δεν μου είπε που πας, τι κάνεις. Ήξερε ότι ήμουν 3 μέρες εκεί. Αυτονόητο ήταν για την οικογένειά σας. Το μόνο που μου είπε ήταν ότι να πάρεις μια κουβέρτα, γιατί ήμουν πολύ κρυωμένη, δεν μπορούσα να έβγαινε η φωνή μου. Δηλαδή, η συμβουλή της είναι σαν αυτή που κάνει κάθε Ελληνίδα μάνα, που λέει ζακέτα να πάρεις, όπως λέμε σήμερα. Αυτή μου είπε κουβέρτα να πάρεις. Και μου είπε πάρ και λεμόνια, θα είναι χρήσιμα για τα δακρυγόνα. Αυτό μόνο που σημαίνει ότι δεν μου καλλιεργούσαν ποτέ το φόβο. Από μικρά παιδιά δηλαδή δεν μας τον καλλιέργησαν ποτέ. Ότι το αυτονόητο για μας ήταν ότι έπρεπε να παλέψουμε για κάτι που δεν είχαμε. Κυρία Τρουλινού, από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, υπήρχε και ένας κόσμος, θα το πω έτσι, ποιητική αδεία, με άγνοια κινδύνου και κατάστασης. Τελειώνει η ιστορία της αλυσίδας, αλλά εσείς, στην περιγραφή που είδαμε τουλάχιστον στο Facebook, είστε και τη στιγμή που το τάγκ εισβάλλει, ρίχνει την πόρτα, την κεντρική, την κεντρική είσοδο. Για πείτε μου λίγο, γιατί είχατε και μία ατυχία εκεί. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ήμουν με τον αδερφό μου και κρατιόμαστε χέρι-χέρι και μπράτσο-μπράτσο. Αλλά μόλις έπεσε το τάγκ, επειδή όλα τα παιδιά που ήταν δεξιά και αριστερά στα κάγκελα τραβήχτηκαν απότομα βία προς τα πίσω, καταλαβαίνετε ότι έγινε μια ροή μεγάλη. Και τότε χωρίσαμε, θέλοντας και εμείς. Δηλαδή σπάσαν τα χέρια μας και τον έχασα. Από εκείνη τη στιγμή τον ξαναείδα. Και επειδή κάτω είχαμε ρίξει πολλά νερά για τις φωτιές που ανάβαμε, ήταν μια λασπουριά, τίποτα άλλο. Εγώ υπογλίστρησα, έπεσα κάτω, δεν πρόλαβα να σηκωθώ,
πριν να έρχεται το κύμα των παιδιών και έτσι βρέθηκα ξαπλωμένη κάτω να με πατάνε και σκέφτηκα ότι τώρα τελειώσαμε τα πράγματα, ότι μόλι λύση θα ήταν να βάζω τα χέρια μου μπροστά ώστε να κάνω το σώμα με ένα κεκλειμένο επίπεδο που τουλάχιστον να μην με πατήσουν στο κεφάλι για να σωθώ. Και αυτό ήταν σωτήριο, το κατάφερα δηλαδή, οπότε με πατούσαν στα πόδια, ξέρεις, τους μυρούς μέχρι και τη μέση. Και μετά είτε πηδούσαν πάνω μου είτε σκουντουφλούσαν και αυτοί και πέφτανε. Και όταν πια φυσικά πέρασαν όλοι, μπορώ να πω ότι ήμουν η τελευταία που σηκώθηκα και πίσω ερχόταν το τάξη. Τώρα που το σκέφτομαι είναι μια σκηνή πολύ ωραία. Και, αλλά πέφτοντας κάτω έχασα το ταγάρι μου, ταγάρια είχαμε εμείς τότε, που μέσα είχα όλα μου τα στοιχεία, την ταυτότητά μου και τη φοιτητική, το πορτοφόλι μου, τα κλειδιά μου. Δηλαδή, φανταστείτε τι άγνοια. Πήγα, ας πούμε, στο Πολυτεχνείο. Σε με μια όλα κατάλληλη... τα προσωπικά δεδομένα. Τις φωτογραφίες μέσα στο πορτοφόλι και μέσα και τα γυαλιά μου. Βγήκαν τα γυαλιά μου, με οποία δεν έβλεπα τίποτα. Τα γυαλιά είχαν σπάσει, βέβαια, από το ποδοπολιτό. Και σχεδόν έτσι μπουσουλώντας, έφτασα σε ένα κτίριο αριστερά, με στη λάσπη μου από πάνω μέχρι κάτω. Και βρέθηκε δίπλα με ένας νεολαίος και τον παρακάλεσε. Βέβαια πίστευα εκείνη τη στιγμή ότι θα σκοτωθούμε. Εκείνη τη στιγμή το πίστευα πάρα πολύ. Δηλαδή ήμουν σίγουρη, που λέτε για το φόβο που ρωτήσατε. Σκεφτόμουν, ας πούμε, το σκοπευτήριο της Χεσαριανής και λέω τώρα θα μπουν μέσα και θα μας στήσουν στη σειρά και θα μας σκοτώσουν. Και του είπα, μάλλον θα σκοτωθούμε, αλλά εάν δεν μας σκοτώσουν ή αν κάποιος γλιτώσει από τα πυρά, δηλαδή ήμουν τόσο σίγουρη γι' αυτό. Και άκουγα ότι καμιά φορά, ξέρεις, αυτοχούσανε και κάποιοι ζούσανε, κάποιοι επιβιώνανε. Τι είπα λοιπόν, αν επιβιώσουμε, θα σε παρακαλούσα να σε κρατήσω από το χέρι, γιατί δεν βλέπω τίποτα, μήπως μπορέσουμε να βγούμε έξω. Και αυτός ήταν ένα νέο παιδί από ό,τι συνειδητοποιώ, πολύ νέο, πολύ πιο νέο από μένα. Και μου είπε, βεβαίως, πιάσε από τον μπράτσο μου και μη φοβάσαι, μου λέει, έχω μαύρη ζώνη καράτε. Γελώ που το σκέφτομαι. Χαίρομαι και που τότε... κάνετε την περιγραφή, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τότε γέλασα, γιατί σκέφτηκα πραγματικά, αλλά αυτό το αγόρι μάλλον ποτέ δεν του είχε πει να κορίτσι να το πιάσει από το χέρι. Άλλες περιόδοι, έχετε δίκιο. Ναι. Χαίρομαι γιατί δίνετε την πραγματική διάσταση μιας κατάστασης που μυθοποιήθηκε, κακοποιήθηκε, ναι. Απομυθοποιήθηκε. Επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς τελικώς βγήκατε από την κεντρική είσοδο, ούτε από την... Ναι, από την κεντρική είσοδο βγήκα, ναι, που ήταν καλύτερα και δεν γινόταν συλλήψη εκεί και σε ένα βαθμό ελέγχανε η στρατιωτική. Βέβαια, όταν πήγαινε να στρίψεις από τη Στουρνάρα, εκεί βρισκόταν άνθρωποι οι οποίοι κλωτσούσαν, χτυπούσαν, βαρούσαν. Και φτάσαμε σε ένα σπίτι στη Στουρνάρα, δηλαδή όλες τις πόρτες τις προσπαθούσαμε να μπούμε, αλλά δεν ήταν ανοιχτές όλες. Στην πρώτη πολυκατοικία που βρήκαμε και ήταν ανοιχτή, μπήκαμε μέσα, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών. Δεν ξέρω, σας ενδιαφέρει αυτό να τα ακούσετε. Βεβαίως, τι λέτε. Και ανεβήκαμε πάνω, χτυπούσαμε κουδούνια και πάλι δηλαδή δεν άνοιγαν όλα τα διαμερίσματα, αλλά άνοιξε μια κυρία ηλικιωμένη και μπήκαμε μέσα. Ούτε θυμάμαι τι αριθμός ήταν. Το μόνο που μπορώ να σας πω για να καταλάβετε ότι θεωρούσα προνομιακή τη θέση ότι ακουμπούσα όρθια στον τοίχο. Δεν μπορούσαμε καν να κάτσουμε κάτω. Είμαστε τόσο πολλοί και τόσο μικρό το διαμέρισμα. Είτε δεν ήταν τόσο μικρό, αλλά είμαστε εμείς τόσο πολλοί. Και εκεί βέβαια υπήρξαν καταστάσεις περιέργειας, γιατί είχαν παιδιά τα οποία είχαν κατέβει από περιέργεια, δεν είχαν καταλάβει τι γινόταν, κλαίγανε, υπήρχαν ιστερίες, θέλανε να πάρουν τηλέφωνα. Και κάποιος που ήταν στέλεχος... Σας πω και το όνομα, Καραγκουλής λεγόταν, ήταν πρόεδρος των Χιωτών. Απαγόρευσε να γίνει τηλεφώνημα, μήπως παρακολουθούν τα τηλέφωνα. Α, ήταν και... πιο μπασμένος. Ναι, ο Δημήτρης ο Καραγκουλής, λέτε, που αργότερα ήταν και πολιτικός στέλεχος. Μάλιστα. Άρα, ανθρώπινες στιγμές, κάποιοι που δεν ξέραν θέλανε να επικοινωνήσουν με το σπίτι τους. Θέλανε πάρα πολύ. Θυμάμαι μια κοπέλα δίπλα μου, φορούσε ένα τακούνι, ένα παπούτσι, γιατί είχαν μείνει και πολλά παπούτσια πίσω. Γιατί είχε κατέβει και ο κόσμος που έτσι πήγε από περιέργεια να δει, φαντάζομαι να πας στο Πολυτεχνείο με τακούνι. Και έκλαιγε, ας πούμε, γιατί τα τακούνια είχε αγοράσει τα παπούτσια της του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, δηλαδή. Δεν σας πω τώρα. Αχ, Θεέ μου.
ωραία πράγματα, ωραίες περιγραφές. Όχι, όχι, είναι ανθρώπινες και αυτό ναι. ήταν η πραγματικότητα. Ναι. Θέλω να μου πείτε ναι. κάποια στιγμή, προφανώς ένας-ένας ναι. με κάποιες προφυλάξεις. Το πρωί. Περιμέναμε να ξημερώσει και φεύγανε όλοι σιγά-σιγά, ένας-ένας, για να μην δίνουμε στόχο. Και εγώ ήμουνα τελευταία. Σε γιατί ποια πολυκατοικία διαπιστώσατε? Με στη λάσπη, από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή ανέβγαινα έξω. Σε σημασμένη. Αλλά σε ποια πολυκατοικία διαπιστώσατε ότι ήσασταν? Ορίστε. Σε ποια πολυκατοικία διαπιστώσατε ότι ήσασταν? Ναι. Ήταν η πολυκατοικία που ήταν η Σοφία Βέμπου και ο Τραϊφόρος. Γιατί το είδα στο κουδούνι μετά. Το πρωί βγήκα με την κυρία που είχε το διαμέρισμα mm-hmm. γιατί για να μπορέσει να με φυγαδεύσει μου έδωσε, εγώ της το ζήτησα δηλαδή, δικά της ρούχα, άφησα εγώ τα δικά μου εκεί και επειδή το Σάββατο γινόταν στην Καλλιδρομίου η γνωστή λαϊκή mm-hmm. Με πήρε σαν να ήμουν ας πούμε υπηρετικό προσωπικό, αυτή μπροστά και εγώ πίσω με το καρότσι. Και βγήκαμε και είδα στο κουδούνι το όνομα Βέμπος και Τραϊφόρος και μου το επιβεβαίωσε δηλαδή η κυρία αυτή. Ένα από τα σπίτια που άνοιξαν εκείνο το βράδυ. Ναι, βέβαια. Είχε μέσα κόσμο και αυτό. Έχετε ένα παράπονο προσωπικό για αυτά τα ναι. ρούχα που σας προμήθευσε? Πολύ μεγάλο παράπονο και στα χέρια, γιατί όχι παράπονο, νιώθω τύψεις και νοσές. Γιατί αυτή η κυρία με συνόδευσε μέχρι το σπίτι μου, δηλαδή θα περνούσαμε έτσι αλλιώς μπροστά από εκεί για να πάει στη λαϊκή και εγώ υπολόγισα να της επιστρέψω πίσω τα ρούχα και να πάρω τα δικά μου. Και μετά που δεύτερες σκέψεις που έγιναν, επειδή φοβόμαστε ότι ο κόσμος είχε καταλάβει ότι είμαστε κρυμμένοι περισσότεροι εκεί στις διπλανές πολυκατοικίες, έκανα τη σκέψη ότι πιθανόν η ασφάλεια αυτά τα σπίτια να τα έχει εντοπίσει. Κάποιοι γείτονες που δεν δέχτηκαν να είχαν μαρτυρήσει και φοβήθηκα να γυρίσω πίσω και να επιστρέψω τα ρούχα και να πάρω προφανώς τα δικά μου. Και γι' αυτό το πράγμα το κουβαλώ μέσα μου, πιστεύω μέχρι να πεθάνω και δεν σας κρύβω ότι και αυτή όλη η μαρτυρία σήμερα τη θεωρώ σαν ένα μνημόσυνο σε αυτή τη γυναίκα που πρέπει να μη ζει. Έχω ήδη συγκινηθεί, γιατί πρέπει να ήταν ήδη στην ηλικία της μητέρας μου και πραγματικά είμαι απαράδεκτη που δεν το έκανα. Μην το λέτε αυτό. Γιατί είχα δυνατότητα. Έχετε είχα την δυνατότητα. Εντύπωση, η ίδια δεν είχε αντίληψη της επόμενης μέρας, απόλυτη αντίληψη είχε. Κυρία Τρουλινού, δεν θέλω να σας φορτίσω περισσότερο. Θα είχε αντίληψη, κύριε Ξαχίνη, αλλά εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαι απαράδεκτη, γιατί πέρασαν τα χρόνια, ήρθε μεταπολίτευση. Θα μπορούσα πηγαίνοντας στην Αθήνα που πάω συχνά να τις κρατάω μερικά καλτσούνια και να τις πω: ήμουν ένα από τα άτομα που περιθάλψατε. Δεν το έκανα. Θα το κουβαλώ σε όλη μου τη ζωή. Κυρία Τρουλινού, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί εκτός των άλλων αποδεικνύεται τι σημαίνει ήθος αυτής της γενιάς. Και να σταματήσει λιγάκι αυτό το παραμύθι των τελευταίων ημερών. Θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω τελικά για σας αυτή η ιστορία. Τι είναι όταν ακούτε πολυτεχνείο, όταν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, παιδιά γνωστών σας, σας ρωτάνε. Τι είναι για σας? Να σας πω. Κύριε Σαχίνη, νομίζω ότι αυτή η στιγμή δεν είναι απλά μια στιγμή ιστορίας. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια επαναστατική διαδικασία που σε αυτή θα εμπλέκονται πάντα γενιές και νέοι και κάθε αγώνας που γίνεται ενάντια στο φασισμό, ενάντια στη βία, ενάντια στην κατάχρηση των δικαιωμάτων, ενάντια στην αστυνομοκρατία, στο φακέλμα, σε όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά είναι ένα πολυτεχνείο, είναι μια παρακαταθήκη. Είναι ένας αγώνας δηλαδή το πολυτεχνείο, ένας συνεχής αγώνας που δυστυχώς δεν έχει δικαιωθεί. Δυστυχώς τα αιτήματά του είναι επίκαιρα, τραγικά επίκαιρα και μπορώ να πω ότι έχουν προσθεθεί και άλλα. Δηλαδή στο ψωμί, παιδεία, ελευθερία θα βάλουμε και το υγεία τώρα. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι η ιστορία δεν είναι μια σπήρα όπως λέμε, ίσως να είναι ένας κύκλος που διευρύνεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για σας, αλλά πόσο όμορφο ήταν, αν λάβω υπόψη μου, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στο ραδιόφωνο από τα μηνύματα που φτάνουν. Εγώ σας ευχαριστώ και τιμή μας που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ και σας. Καλημέρα σας.